του Λισαρίδη μέχρι και την τελευταία του στιγμή. Όπως είπε, σήμερα φεύγει το σώμα του Βάσου Λισαρίδη, ωστόσο το αγωνιστικό του πνεύμα θα παραμείνει για πάντα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την ανταποκρισία. Εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απευθύνοντας σήμερα εκ μέρους της πολιτείας το ίστατο χέρι, υποκλίνομαι με αισθήματα βαθύτα του σεβασμού στο μεγαλείο της μορφής αλλά και της εμβληματικής προσωπικότητας του Βάσου Λισαρίδη. Μιας προσωπικότητας η οποία περνά σήμερα στην αιωνιότητα, αφού προηγουμένως πέτυχε μέσα από την πορεία ζωής που συνειδητά ακολούθησε να κερδίσει δικαίως την καθολική εκτίμηση και αναγνώριση του συνόλου του πολιτικού κόσμου, του λαού της Κύπρου και όχι μόνον. Ο Βάσος Λισαρίδης ήταν ο ιδεολόγος σοσιαλιστής, ο αγωνιστής της πρώτης γραμμής για την ελευθερία, ο οραματιστής πατριώτης που έταξε διαχρονικά ως στόχο ζωής την αξιοπρέπεια και ελευθερία της πατρίδας του. Θα τον συναντήσουμε στον απελευθερωτικό αντιαπικιακό αγώνα του 55-59. Θα τον βρούμε μπροστά για προάσπιση της ύπαρξης του Κυπριακού κράτους στα θλιβερά γεγονότα του 63-64. Θα τον καταγράψει η ιστορία να πρωταγωνιστεί και πάλι του 71-74 ενάντια στην παρανομία και το χουντικό πραξικόπημα. Η τουρκική εισβολή τον πληγώνει, αλλά δεν τον λυγίζει, δεν τον κάμπτει. Θα βρεθεί και πάλι στις επάλξεις, διεκδικώντας από κάθε τοπικό και διεθνές βήμα την απελευθέρωση της Κύπρου και την απαλλαγή της από τον τουρκικό ζυγό. Η λέξη «απελευθέρωση» για τον αγωνιστή Βάσο Λισαρίδη ταυτιζόταν με την απόλυτη και πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία του Κυπριακού κράτους ως προαπαιτουμένου για την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η δράση του δεν περιορίζεται στα στενά σύνορα της μικρής μας πατρίδας. Εκτείνεται, όπως και το ελεύθερο πνεύμα του, σε χώρες που παρέμεναν υπόδουλες είτε σε απικιακές δυνάμεις είτε σε δικτατορικά καθεστώτα. Δεν θα ήταν, αγαπητές κυρίες και κύριοι, υπερβολή αν λεχθεί πως ο Βάσος Λισαρίδης ήταν ένας παγκόσμιος πολίτης, ένας οραματιστής του οποίου οι δημοκρατικές αρχές και αξίες του υπαγόρευαν ως καθήκον να βρίσκεται δίπλα από κάθε λαό που μάχεται για την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Σεβαστών Ιερατείων, κυρίες και κύριοι, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ως ένας πολιτικός που προέρχεται από άλλο ιδεολογικό χώρο, θεωρώ προνόμιο και τιμή που έζησα από κοντά και συνεργάστηκα στενά με τον Βάσο Λισαρίδη. Ένα καθολικό αίσθημα βαθύτα του σεβασμού και εκτίμησης που το επέβαλε η ισχυρή προσωπικότητα, η αγωνιστική του δράση στους περί ελευθερίας και δημοκρατίας αγώνες, τα οράματα και η δράση του ιδρυτού και ηγέτη της ΕΔΕΚ, ως κοινοβουλευτικού με πλουσιότατο έργο, αλλά και ως Προέδρου της Βουλής. Κυρίες και κύριοι, μια πορεία 100 χρόνων αγωνιστικής δράσης, πνευματικής παρουσίας, δεν μπορεί να συμπυκνωθεί μέσα σε λίγα λόγια και ελάχιστα λεπτά. Θα χρειαστούν τόμοι και τόμοι για να καταγραφεί το αγωνιστικό φρόνημα του Βάσου Λισαρίδη, η πλούσια πορεία ζωής, οι διασυνδέσεις και φιλίες του με εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες και πολιτικούς, το πολύπλευρο του χαρακτήρα του, οι ιδεολογικές του πεποιθήσεις και το ιστορικό αποτύπωμα που άφησε στην αγαπημένη μας πατρίδα. Εάν είναι κάτι που τούτη την ώρα έρχεται στη μνήμη μου, είναι αυτό που πάντοτε έλεγες, σεβαστέ μου Πρόεδρε, πως και νεκρός δεν θα πάψεις να αγωνίζεσαι για την απελευθέρωση της Κύπρου μας. Σήμερα θα ταφεί το σώμα σου, όχι όμως το πνεύμα και η ελεύθερη ψυχή σου. Αυτά θα πλανώνται στη σκλαβωμένη γη μέχρι την ώρα που θα την δεις ελεύθερη, όπως και με τους στίχους που την ύμνησες. Σεβαστών Ιερατείων, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο Βάσος Λισαρίδης δεν κλείνει σήμερα και δεν θα κλείσει
όσο η Κύπρος θα είναι εμάσουσα από την πληγή της κατοχής. Η καθοδήγηση από τις παρακαταθήτες του ηγέτη που σήμερα αποχαιρετούμε θα αποτελεί το ύψιστο καθήκον σε όσους επιζούν, αλλά και τη μηγίστη τιμή και υποχρέωση απέναντι σε έναν από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Αιωνία σου η μνήμη, σεβαστέ μου φίλε. Αιωνία σου η μνήμη, γιατρέ. Μάλιστα. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη του ιστορικού ηγέτη, κυρίες και κύριοι, Βάσου Λυσαρίδη. Με το θάνατό του κλείνει μία σελίδα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, όπου άφησε την παρακαταθήκη του, τους αγώνες του για ελευθερία και δικαίωση του λαού της Κύπρου. Και από εδώ και πέρα συνεχίζουν με τις αξίες και τις αρχές που ο ίδιος μοιραζόταν μαζί με το σοσιαλιστικό κόσμο της Κύπρου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο όμως θέμα και να δούμε τι γίνεται σε θέματα επιδημιολογίας και ξεκλειδώματος της χώρας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 10 Μαΐου κανονικά. Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν και τα δεδομένα της Παρασκευής, όπου εκεί θα έχουμε την εθνική καταγραφή για τα κρούσματα στην Κύπρο. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, την κυρία Μαρία Κολιού, γιατί χθες βράδυ συνεδρίασαν οι επιστήμονες. Έκαναν ένα πρώτο πλάνο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κυρία Κολιού. Καλό μεσημέρι, Ονούφρια, και στους τηλεθεατές σας. Για πέστε μας τώρα. Υπάρχει ένα ερώτημα, εάν επειδή ο Υπουργός της Υγείας είχε